Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Λοιπόν, την Πέμπτη το Εθνικό Συμβούλιο θα πάτε με εισηγήσεις ή θα ακούσετε μόνο την ενημέρωση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη? Θα έχουμε φυσικά ενημέρωση. Θα αναμένουμε να ακούσουμε τι πληροφορίες έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη σύγκληση αυτής της πενταμερούς διάσκεψης. Αλλά θα επαναλάβουμε τις ανησυχίες που είχαμε επαναλάβει και την προηγούμενη φορά που μας είχε καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη. Με έναν κοινό ανακοινωθέν που είχε εκδοθεί τον περασμένο Νιόβρη, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όχι το τι περιλαμβάνει αυτόν τον ανακοινωθέν, αλλά το τι. Καμία αναφορά στη διζωνική την κοινοτική νομοσπονδία. Καμία αναφορά σε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή σε συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Επομένως, τίθενται δύο ερωτήματα. Προσπάθησε η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη να βάλει μέσα αυτές τις αναφορές και απέτυχε, άρα πρέπει να ανησυχούμε, ή δεν προσπάθησε καθόλου, δηλαδή να πρέπει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί πάμε σε αυτήν την πενταμερή διάσκεψη, ενώ ακούμε τις δημόσιες δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων να είναι ξεκάθαρες. Και του κ. Τατάρ. Θέλουν λύση δύο κρατών. Ο κύριος Μπουτέρες το ίδιο έχει πει, μάλλον τα πάντα. Επομένως, εγείρεται το ερώτημα, ποια θα είναι η βάση συζήτησης ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων? Το δεύτερο βασικό ερώτημα, που επίσης δεν περιλαμβάνεται ξεκάθαρα στο κοινό ανακοινωθέν, κατά κρύβει αν υπάρχει θα είναι τρεις αρχίτες δυνάμεις. Ακόμα και το λεκτικό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά πριν από αυτό, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο Πρόεδρος ώστε τουλάχιστον να πάμε στη σωστή βάση μέχρι την πενταμερή, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει στη Νέα Υόρκη? Μα κατά το ελάχιστον, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν, που επαναλαμβάνω, εμείς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε σχέση με το ποια στρατηγία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί αν πάμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, η κατάληξη αυτής της διαδικασίας θα είναι ξανά η αποτυχία. Και σήμερα είναι ξεκάθαρο πως ζούμε τα αποτελέσματα μιας αποτυχημένης πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι συνομιλητές του κ. Αναστασιάδη μας λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει σε σχέση με τη βάση των διαπραγματεύσεων και θεωρούν ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τη διχοτόμηση μέσω μιας συμφωνημένης συνομοσπονδίας, δηλαδή μιας συνεργασίας δύο κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τατάρ λέει συνεργασία δύο κρατών με χωριστή κυριαρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι ακούμε τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να εξηγά ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος ρεαλισμός των Κυπριακών και άρα να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι πραγματικότητες, όπως μας έλεγε κάποτε ο Ραούφ Ντεχτάς. Είναι προφανώς ότι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για μια λύση συνομοσπονδίας. Ναι. Αυτές φαίνεται να είναι οι πραγματικές θέσεις του κ. Αναστασιάδη στο Κυπριακό και αν αυτές είναι οι θέσεις του, τότε ναι, οδεύουμε σε επικίνδυνες κακοτοπιές σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ακόμα χειρότερο, έχουμε να ακούσει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να προτείνει
ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης την λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου. Δεν ξέρω αν θα το διασυνδέσει με την Αμόχωστο ή με οτιδήποτε άλλο. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν πίσω σπιθαμίν εδάφους πριν την τελική διευθέτηση του Κυπριακού, όπως ήδη την αντιλαμβάνονται. Αλλά αυτό που θα μείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι ότι η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει την επισημοποίηση, την αποδοχή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου. Κάτι που σημαίνει FIR, κάτι που σημαίνει κυριαρχία. Θα είναι έναν ολέθριο λάθος από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που θα προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα ολέθρια λάθη που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αναφερθήκατε, κύριε Παπαδόπουλε, στην προσέγγιση του νέου ρεαλισμού που αναλύει ο αναπληρωτής του Δημοκρατικού, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΣΥ. Σας ικανοποίησε σας η χθεσινή γραπτή δήλωση του πρόεδρου του κυβερνώντος κόμματος? Είχατε ζητήσει, είχατε καλέσει την κυβέρνηση και τον ΔΣΥ να τοποθετηθεί εάν αυτή η προσέγγιση του νέου ρεαλισμού είναι και επίσημη θέση? Ναι, δεν έχει σημασία τι λέει ο κύριος Νεοφύτου. Σημασία έχει τι ακούει η Τουρκία. Και η Τουρκία ακούει συνομιλητές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να λένε ότι τους έχει μιλήσει για δύο κράτη. Τα ίδια έχει πει δημόσια και ο κύριος Τσαβούσογλου. Τα ίδια φαίνεται να λέει και ο κύριος Τατά. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει από τις ιδέες του κύριου Αναστασιάδη για τη χαλαρή ομοσπονδία, που οι Τούρκοι την μεταφράζουν στη συνομοσπονδία, ή ενδεχομένως και σε προσωπικές συνομιλίες ο κύριος Αναστασιάδης να είναι ακόμα πιο προχωρημένος, και προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης προετοιμάζει το έδαφος για να δουν τις αντιδράσεις σε σχέση με αυτή την αλλαγή της βάσης. Δηλαδή, αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού, ναι, στη βάση της συνομοσπονδίας. Είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται. Και απλά ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είναι παγιά τέχνη του συναγερμού. Πάντως, εδώ και χρόνια είναι που κοροϊδεύουν και τις δύο τάσεις του κόμματος του, από τη μία την Εθνικόφρονη Παράταξη και από την άλλη αυτούς που υποστήριζαν το σχέδιο Νανά. Η ίδια κοροϊδία φαίνεται να συνεχίζεται και σήμερα. Άλλα λένε δημόσια, άλλα λένε ίσως αποκλειστές. Μιας και αναφερθήκατε στο σχέδιο Ανάν, έχει σημασία και το λέει και η κυβέρνηση αυτό και οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι τίποτα, καμία λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στον Κυπριακό λαό αν δεν περάσει από το δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διολυστήσει το Κυπριακό. Εάν η Τουρκία έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, είναι διατεθειμένος να συζητήσει λύσεις, ναι, συνομοσπονδίας και δύο κρατών, αντιλαμβάνεστε, καθότι αυτή αποτελεί μια ιδανική λύση στα μάτια της Τουρκίας, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ξανά να συζητήσουν λύση νομοσπονδίας. Θα πρόκειται για μια σημαντική υποχώρηση, οπισθοδρόμηση, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Τώρα, θέλουμε και ένα σχόλιο για τη στάση που τηρεί η Ελλάδα σε όλη αυτή την ιστορία και για το γεγονός ότι ξεκινούν και οι διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία. Η Τουρκία ήθελε να τα πακετάρει όλα μαζί αυτά για να μπορέσει να τα πουλήσει ως ένα πακέτο λύσεων, συμβιβασμών κτλ. Μαζί με το Αιγαίο κτλ. Η Ελλάδα λέει, συζητώ μόνο τις θαλάσσιες ζώνες. Εσείς πώς, τι ανάγνωση κάνετε απέναντι στα πράγματα? Φοβάστε ή νιώθετε ανησυχία ή αισθάνεστε εμπιστοσύνη ακόμα στην ελληνική κυβέρνηση για το πώς μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία? Νιώθουμε ανησυχία για τις πράξεις. Όσον αφορά στο Κυπριακό, έτσι. Όσον αφορά στην αντανάκλαση που έχει η πολιτική αυτή στο Κυπριακό. Νιώθουμε ανησυχία σε σχέση με τις πράξεις, τις ενέργειες και τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Με αυτή την επεκτατική και επιθετική πολιτική που πρώτα είδαμε να εντείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και τώρα βλέπουμε να επεκτείνεται στο Αιγαίο. Επομένως, θεωρούμε πως πρέπει Ελλάδα και Κύπρος να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κοινό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Και επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια αγαστή, συντονισμένη συνεργασία και προσπάθεια αναμεταξύ των δύο χωρών και των δύο κυβερνήσεων για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές επιδιώξεις. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αυτή η συνεργασία να αναπτύσσεται στο βαθμό που θα έπρεπε και δεν βλέπουμε αυτή η συνεργασία ή αυτές οι προσπάθειες να έχουν πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλω να επιθυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, ένα μήνα κατά κρίκα, είχαμε την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
Για ακόμα μια φορά είχαμε μια παταγώδη αποτυχία σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Παντελής η αποτυχία, ανεπαρκείς οι κυρώσεις και το μήνυμα που έχει σπράξει η Τουρκία είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να συμπεριφέρεται ανανόχλητη με ένα επιθετικό και επεκτατικό τρόπο τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο. Και θεωρώ ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα θα βρουν αυτές τις αποτυχίες σε ό,τι αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά τους. Ναι. Και κλείνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, μία ερώτηση, εφόσον έχουμε και προεκλογικό μέσα σε αυτές τις αντίξουες συνθήκες, πώς έχετε σχεδιάσει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματός σας για επικοινωνιακό, σε επικοινωνιακό επίπεδο, τώρα εν μέσω της πανδημίας, lockdown και μέτρων? Πάντως χαιρετούρες δεν μπορείτε να κάνετε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Τεράστιες οι δυσκολίες για τους υποψήφιους, αλλά υπάρχει και θέληση, εφευρετικότητα και αποφασιστικότητα να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό υποψήφιων ψηφοφόρων, με την ευρύτερη κοινωνία, για να μπορέσουμε ακριβώς να μεταφέρουμε τις θέσεις του κόμματος μας σε αυτόν τον δύσκολο προεκλογικό που διεξάγουμε κάτω από τους περιορισμούς λόγω πανδημίας. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε να αποφασίσει και πετύχαμε τον στόχο να ετοιμάσουμε το ψηφοδέλτιο μας αρκετά νωρίς, για να υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος στη διάθεση των υποψηφίων μας, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μέσω τηλεφωνημάτων, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με φίλους, υποστηρικτές και με άλλους πιθανούς ψηφοφόρους. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες παρά τις δυσκολίες και είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι αυτή η προσπάθεια ήδη φέρνει αποτελέσματα και θα φέρει καλύτερα ακόμη αποτελέσματα στο μέλλον. Ναι, και ποια η πρόβλεψή σας, κύριε Παπαδόπουλε? Πρόβλεψη μου για αποτελέσματα των εκλογών, εννοείται για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές εδώ τον Μάιο. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς την κοινωνία σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι ένα ισχυρό Δημοκρατικό Κόμμα σημαίνει σίγουρη και καθαρή αλλαγή. Αλλαγή σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, αλλαγή σε ό,τι αφορά προτάσεις που έχουν ωφέλη για τους πολίτες σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλαγή νοοτροπιών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κακών φαινομένων που μας δυσαρεστούν όλους καθημερινά, την απραξία της και την αναποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης. Εξάλλου, έχουμε έναν προϋπολογισμό μπροστά μας, ο οποίος κρίνεται στο τέλος της ημέρας σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου της διαπλοκής και της διαφθοράς. Σε ό,τι μας αφορά εμάς, κάθε ψήφος υπέρ του προϋπολογισμού, ενώ όσο συνεχίζεται η συγκάλυψη και η αδιαφάνεια, είναι ψήφος υπέρ της διαπλοκής. Και ο κόσμος θα πρέπει να αποφασίσει αν στην επόμενη Βουλή θέλουν να έχουν κόμματα που είναι διατεθειμένα να τα βάλουμε τη διαπλοκή ή παραθύματα της κυβέρνησης της διαπλοκής. Πάντως αυτό που είπατε προεκλογικό μήνυμα είναι, έτσι, διαφημιστικό προεκλογικό μήνυμα. Δεν είναι πρόβλεψη για τις εκλογές, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω πει την αλήθεια. Ναι. Γιατί αυτό θα κριθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα δείξετε ΝΕΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα βάλουμε